Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Fit Me Up by Fila. Είμαι ο Δημήτρης Ρέσσος, μαζί μου έχω τη Γεωργία Κουτσοκώστα. Γεια σου Γεωργία. Γεια. Yeah. Και φυσικά στην παρέα μας έχουμε και τη Fila, το local brand από το 1911, το brand που δεν επιλέγουν μόνο καταξιόμενοι αθλητές, αλλά και fashion opinion leaders. Και μην ξεχνάμε πως ήταν και χορηγός στο Mad 2021 by Sarkova Crystal Pure, το οποίο θα προβληθεί και πάλι από το Mad στις 25 Χριστούγεννα, ώρα 9. Να κάνουμε γιορτινό, εορταστικό προγραμματάκι. Εννοείται. Και φυσικά να πω ότι είδαμε τη Fila με την ίδια Δάμου σε ένα φανταστικό performance, οπότε συντονιστείτε όλοι χριστουγεννιάτικα να το δούμε παρέα. Σούπερ. Και φύγαμε στα δικά μας. Μας επιτρέπεις να βάλουμε για ένα ποτήρι κρασί? Εννοείται πως θα πιούμε τώρα ένα ποτήρι κρασί τα Χριστούγεννα και θα φάμε και λίγο παραπάνω. Εντάξει, προφανώς. Θα τα πούμε όμως και μετά στη διατροφή, στα αγαπημένα σου. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τα εμπό. Ξέρεις τι είναι? Μαντεύω. Γιατί νομίζω ότι το έχω ξανακούσει, είναι σαν είδος πολεμικής τέχνης με χορό, σαν το καποέιρα, ένα πράγμα. Μπράβο, τέλεια, βλέπουμε για τη φωτογραφία. Λοιπόν, δεν είναι όμως πολεμική τέχνη, είναι αερόβια γυμναστική. Δεν περιλαμβάνει κινήσεις αυτοάμυνας, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, δεν θα πεις ότι κάνω ταεμπό, οπότε κάνω κάποια πολεμική τέχνη, όπως δεν θα πεις ότι π.χ. κάνω αερόμπικ, οπότε κάνω χορό. Δεν είναι το ένα μετά, αλλά απλά έχει κινήσεις. Δηλαδή, άμα εγώ πω κάνω ζούμπα, άρα χορεύω Λάτιν. Όχι ακριβώς, δεν χορεύεις Λάτιν. Κάνεις κάτι που είναι άθληση, είναι σωματική δραστηριότητα που έχει και κινήσεις Λάτιν μέσα. Όπως άμα κάνεις ασκήσεις στίβου, δεν είσαι στιβίστρια π.χ. Αυτό. Οπότε... Αν κάνω τένις, είμαι τενίστρια. Είσαι τενίστρια, γιατί κάνεις τένις, προφανώς. Πάμε παρακάτω. Είσαι αθλήτρια, λοιπόν. Τέλεια. Οπότε το τάιμπο έχει πολλές κινήσεις από πολεμικές τέχνες που μπορεί να είναι μπουνιές, κλωτσιές που σου δείχνει κάποιος instructor. Συνήθως με ένα γκρουπάκι κατά κύριο λόγο. Οπότε κάνετε πάρα πολλές κινήσεις μαζί. Και επειδή είσαι σε κίνηση τόση ώρα και κάνεις αυτές τις κινήσεις, καίεις πάρα πολύ. Π.χ. μία προπόνηση μίας ώρας μπορεί να κάψεις από 500 έως 800 θερμίδες, ανάλογα με την ένταση και το επίπεδό σου και τη δυσκολία προφανώς. 500-800 θερμίδες πάρα πολλές για μία ώρα. Είναι αρκετές, είναι έντονη άσκηση. Δηλαδή είσαι συνέχεια λαχανιασμένος, σε κρατάει συνέχεια σε κίνηση. Προφανώς, άμα αρχίζεις και κουράζεσαι, τα κάνεις λίγο πιο χαλαρά, αλλά συνέχεια είσαι σε κίνηση. Οπότε είναι για όλα τα επίπεδα. Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση έτσι να φαντάζεσαι κάποιον αντίπαλο? Ναι, γιατί όχι. Μα προφανώς, αφού έχει και τέτοιες κινήσεις, φαντάζεσαι κάποιον αντίπαλο, βγάζεις το άχτη σου, βγάζεις όλη σου την ένταση πάνω στην άσκηση. Έτσι, να έχεις το μυαλό σου, ρε παιδί μου, ένα άτομο. Μα δεν το κάνεις απλά έτσι. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται τα δικά του. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι χτυπάς κάποιον. Οκ. Δεν ξέρω. Να φέρεις μια κατάσταση την οποία σε εκνευρίζει για να πάρεις έτσι λίγο. Και να βγάλεις την έντασή σου μέσα από την άσκηση. Ωραία, τι έχει να γίνει μέσα στις αίθουσες τάιμπο μετά από αυτή τη συμβουλή. Και ξύλο μετά, ξέρεις. Λοιπόν, αυτά για το τάιμπο. Προχωράμε παρακάτω στη διατροφή. Επανερχόμαστε, πάμε για ένα σύντομο break με Ευαγγελία και Φωτιά, το οποίο το είδαμε να το ερμηνεύει μαζί με την Φουρέιρα στο Mad Walk. Τρομερό. Αλλά πάμε τώρα να δούμε την Ευαγγελία με το Φωτιά και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε και σε πολύ λίγες μέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Θεέ μου, θα περάσουν αυτές οι γιορτές πριν πεις πιπερόριζα, θα πω, για να είμαι και λίγο στο mood. Ναι, μπράβο. Ναι. Δηλαδή θα πέρασαν και δεν άγγιξαν, θα λέμε σε λίγο καιρό, αλλά δεν πειράζει. Γιατί τώρα πρέπει να το ζούμε αυτό το τώρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω για σένα. Μα ποιος δεν είναι χαρούμενος για τα Χριστούγεννα? Ο Ορφέας. Ψέμα. Ψέματα. Θα μας επιχειρηματολογήσει αργότερα, αλλά εγώ τώρα θέλω να σταθούμε στο δικό μας. Θέλω να σταθούμε στο δικό μας το θέμα και αυτό είναι τα γλυκά των Χριστουγέννων. Θέλω να σου πω ότι τις προάλλες κοιμόμουν μεσημέρι, ξύπνησα απόγευμα και ονειρευόμουν μελομακάρονα συγκεκριμένα. Ήθελα συγκεκριμένα μελομακάρονα. Δεν τα μύριζες, όχι, απλά τα ονειρευόσουνα. Μένω μόνη. Φαντάσου, εντάξει, φαντάσου τώρα πόση τρέλα για μελομακάρονα. Τρελαίνομαι για μελομακάρονα. Κουραμπιέδες. Όχι. Δίπλες. Όχι. Εντάξει, κι εγώ μελομακάρονα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είμαστε στο ίδιο team. Κοίτα να δεις. Πρώτη φορά. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να μου πεις θερμίδες. Τέλεια, λοιπόν. Τα μελομακάρονα συνήθως, επειδή φτιάχνονται με μέλι και όχι με ζάχαρη. Είναι υγιεινά. Είναι κάπως πιο υγιεινά από τους κουραμπιέδες, πιο υγιεινά από τις δίπλες σίγουρα. Και αυτό γιατί σου ανεβάζουν την καλή χολυστερόλη, γιατί είναι φτιαγμένα με έλαιο. Αχ, τέτοια λέγε τέτοια. Τέλεια. Κατάλαβα, θα πάνε τα φάει όλα τώρα. Καλή χολυστερόλη, λοιπόν. HDL, επειδή είναι φτιαγμένα με ελαιόλαδο που έχει μονοακόρες στα λιπαρά οξέα. Πόσα μπορούμε να καταναλώνουμε και να μην πούμε ότι ξεφεύγουμε? Ανάλογα τις θερμίδες που παίρνεις ούτως ή άλλως μέσα στην ημέρα. Έχουμε ξαναπεί ότι τίποτα δεν σε παχαίνει, σε αδυνατίζει, αλλά έχει να κάνει με τις θερμίδες σου. Επειδή όμως, θα σου πω, έχει ένα μελομακάρονο μέτριο που έχει από 180 έως 200 θερμίδες, ανάλογα το πώς είναι φτιαγμένο. Οπότε, άμα φας 5, ξαφνικά μπορεί να πάρεις 1000 θερμίδες. Δεν ήταν πολύ ευχάριστο αυτό, το περίμενα. Και συγγνώμη, τι θα κάνεις, θα σταματήσεις το ένα μελομακάρονα? Τα μελομακάρονα είναι μέσα στο σπίτι για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Είναι στο σπίτι, μπαίνεις στο σπίτι, τσιμπάς ένα μελομακάρονο. Κάθεσαι στον καναπέ, τσιμπάς ένα μελομακάρονο. Φεύγεις από το σπίτι, τσιμπάς άλλο ένα μελομακάρονο. Και τι θα μου πεις εσύ, ότι τα 5 μελομακάρονα έχουν 1000 θερμίδες? Τι να σου κάνω, εγώ σου φταίω. Έτσι είναι. Οπότε πρέπει να έχει στο μυαλό σου πόσες θερμίδες έχουν στο περίπου για να ξέρεις πόσο θα βάλεις στη διατροφή σου. Μπορεί να αποφασίσεις ότι ο υδατάνθρακάς σου εκείνη τη μέρα θα είναι από μελομακάρονα. Ωραία, άμα φτιάξουμε διατροφικά μελομακάρονα που πρότεινε τώρα ο Κώστας και είναι και ευφιέστατα το παιδί. Δεν έχω ψάξει, δεν ξέρω πόσες θερμίδες μπορεί να έχουν. Μπορεί να έχει πολύ λιγότερες, να έχει 100 ας πούμε. Αλλά ωραία, δεν ξέρω πώς θα είναι και γευστικά. Θα έρθεις με συνταγή. Στάνταρ θα έρθεις με συνταγή την άλλη εβδομάδα. Θυμάσαι που έχει ο Κώστας συνταγή να μας δώσει, αλλά θυμάσαι που σου είχα πει πριν 2 εβδομάδες ότι θα φτιάξω μελομακάρονα και θα σου φέρω? Δεν συνέβη ποτέ. Το βλέπω. Πού είναι με μακάρονα, αντί να φάμε, τέλος πάντων. Πάμε στις κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες, δεν είναι μεγάλη μου αγάπη εμένα, εντάξει, οκ. Αλλά φτιάχνονται με βούτυρο κατά κύριο λόγο, που είναι πιο πολύ κορεσμένο λίπος, οπότε κακή χολυστερόλη. Οπότε γενικά ποιοτικά ίσως δεν είναι τόσο καλό όσο τα μακάρονα. Βέβαια έχουν και το αμύγδαλο μέσα που παίρνει από εκεί πολύ ακόρεστα λιπαρά οξέα. Και τα άλλα έχουν καρύδι, 1-0. Οκ, δεν είναι κάποιο διαγωνισμό. Είναι πάντα θα υπάρχει ο διαγωνισμό. Συμφωνώ, ούτε εμένα μου αρέσουν τόσο οι κουραμπιέδες, αλλά είναι και θέμα γούστου. Τι να πω. Πάντα θα υπάρχει διαγωνισμό ανάμεσα σε αυτούς που τους αρέσουν τα μελομακάρονα και σε αυτούς που αρέσουν κουραμπιέδες. Το μελομακάρονο μπορεί να έχει. Να ψηφίσουμε λίγο με το κοντρόλ. Λοιπόν, μελομακάρονο. Μελομακάρονο Ορφέας. Στέφανος, Κώστας, Παναγιώτα, μελομακάρονο. Οκ, κοίτα να δεις, δεν είναι κανένας να υποστηρίξει κουραμπιέδες. Ότι εσείς που σας αρέσουν οι κουραμπιέδες είστε άτυχοι. Γιατί δεν είναι τόσο υγιεινά όσο τα μελομακάρονα και φυσικά και δεν είναι τόσο γευστικά. Δηλαδή χάνετε πάρα πολλά πράγματα. Από παντού δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή 15-0. Σκέψου ότι ένας κουραμπιές μπορεί να έχει και λίγο παραπάνω θερμίδες και παραπάνω κορεσμένο λίπος. Οπότε καλύτερα να τρως μελομακάρονο, αν θέλεις να είσαι πιο στεγνή διατροφή. Αλλά σε κάθε περίπτωση η διαφορά τους είναι μικρή. Οπότε και πάλι μην νομίζεις ότι θα φας το μελομακάρονο και αν είναι τέλειο μπορώ να φάω 5, ενώ από τον κουραμπιέ μπορώ να φάω 1, καμία σχέση. Άντε να έχουν μια μικρή διαφορά του τύπου 40 θερμίδες, 50 το ένα με το άλλο. Συν, είναι βούτυρο το ένα, μέλι το άλλο. Είναι. Ναι, οκ. Και λάδι το ένα, βούτυρο το άλλο, ας πούμε. Οκ. Αλλά και πάλι δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά τους. Άμα φας δίπλες π.χ., επειδή έχουν τρανς λιπαρά συνήθως, γιατί είναι μαγειρεμένα σε λάδι που συνέχεια ξαναζεσταίνεται. Δεν είναι τόσο καλές ποιοτικά. Παρόλο που σε θερμίδες και αυτές μπορεί να μην είναι τόσο ψηλά ή δεν είναι και τόσο γλυκές. Μπορεί να έχουν και αυτές αντίστοιχα, νομίζω, 240 με 50 ή δίπλα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά επειδή. Ναι. Να σου πω κάτι, υπάρχει και το άλλο, το κριτικό, το τηγανό. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου πώς είναι σε θερμίδες και πώς φτιάχνουν. Μοιάζει με δίπλα, ξέρω τι το λες, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ισχύει. Η βασιλόπιτα π.χ. Βασιλόπιτα! Θα φάμε βασιλόπιτα! Άκου, έχω κερδίσει 3 χρόνια σε ρί το φλουρί. Άμα δεν το κερδίσω και φέτος θα το χρεώσω πάνω σου για τις εγκαντέμεις. Γιατί για κάποιο λόγο φταίω εγώ. Τυχαία. Οπότε 100 γραμμάρια βασιλόπιτας μπορεί να έχουν 350-400 θερμίδες, δηλαδή είναι ψηλά θερμιδικά. Ναι. Γι' αυτό και τρως μία φορά το χρόνο, άστο καλύτερα. Είναι σαν κεκάκι, είναι, εντάξει, σκέψου το. Οπότε... Ναι, μα η βασιλόπιτα είναι άλλη η μαγεία της. Ναι. Τρως εκείνη την ημέρα, τρως και την επόμενη για πρωινό, τρως και την μεθεπόμενη. Τρως συνέχεια γιατί μένει προφανώς. Και... Μεγάλα, με μερέντες, με σοκολάτες. Όπου έχει από μόνο του πολλά αυγά, βούτυρο, οπότε καταλαβαίνεις πόσο φτάνει πια τα ψηλά σε θερμίδες. Οπότε θέλει λίγο προσοχή εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα όλα, επειδή είναι και Χριστούγεννα, σίγουρα θα τα φας όλα σε ένα τραπέζι. Απλά πρόσχε ανάλογα με τη διατροφή που κάνεις να μην ξεφύγεις πάρα πολύ και μετά τρέχεις και στα 2 κιλά. Ο Κώστας λέει ότι αντί για βασιλόπιτα θα μπορούσε να είναι τσουρεκόπιτα. Πολύ καλύτερο που είναι και αυτό σαν επιλογή. Σε ειρωνεύεται, Κώστα. Καλό, τσουρεκόπιτα, μια χαρά. Και αυτό με μερέντα το άλλο πρωί και με γάλατα και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, εύχομαι όλοι να κερδίσετε φλουρί και να είναι η τυχερή σας χρονιά. Βέβαια, κάποιοι φυσικά θα πρέπει να μείνουν απ' έξω. Όλοι μαζί, τι να κάνεις, εντάξει. Πιστεύω πάντως ότι μερικές βασιλόπιτες είναι στημένες. Και εγώ το πιστεύω. Το πιστεύεις? Το πιστεύω κι εγώ, στάνταρ. Ωραία, πάμε με αυτό σε break. Πάμε. Κάτι σαν αστέρι από Γιώργο Σαμπάνη και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε στο Fit Me by Fila. Στην παρέα μας φυσικά έχουμε και τη Fila και θέλω να σου πω ότι θα μεταδοθεί το Mad Walk 2021 by Sarkova Crystal Pures, το οποίο ήταν χορηγός η Fila. Θα μεταδοθεί σε τηλεοπτικά εδώ στο Mad TV Σάββατο 25 Δεκεμβρίου στις 9 το βράδυ για να κάνουμε πάλι το εορταστικό μας το προγραμματάκι. Να το δούμε ξανά εδώ γιατί ήδη το έχουμε δει στο Μέγκα. 5η 16 του Δεκέμβρη το είχαμε δει. Τώρα όμως και εδώ στο σπίτι μας, στο Mad TV. Να δούμε το event αυτό που μας εξετρέλανε. Και να σου πω ότι η Fila είναι ένα brand που υπάρχει από το 1911 στο χώρο, το χρησιμοποιούν, το διαλέγουν, το προτιμούν. Πάρα πολλοί καταξιωμένοι αθλητές, πάρα πολλοί fashion opinion leaders, αλλά και πάρα πολλοί celebrities της Ελλάδας και του εξωτερικού, βεβαίως. Να πω τώρα σε αυτό το σημείο, πριν φύγουμε σε tips, να πω στο control ότι προς το τέλος, λίγο πριν φύγουμε για break, θα βάλουμε ένα στοίχημα με τον Δημήτρη, να ισορροπήσουμε λίγο στις μπάλες. Αν δεις ότι δεν τα καταφέρνουμε, κόψε μας. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά θα μπει στοίχημα, θα δώσουμε χέρια, λεφτά κτλ. Λοιπόν, σταυροπόδι πάνω στην μπάλα, έτσι. Σταυροπόδι πάνω στην μπάλα. Να δούμε ποιος θα κάτσει. Ωραία. Μείον 50 ευρώ. Εσύ. Πάμε. Λοιπόν, το tip που έχω σήμερα, το motivational tip. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με το πρωινό ξύπνημα. Όχι τόσο το πρωινό. Δεν είσαι πρωινός τυπός. Δεν είμαι πολύ πρωινός τυπός, αλλά πέσα τη στιγμή που σηκωθώ από το κρεβάτι και ενεργοποιηθώ, λίγο είμαι ok. Αλλά μέχρι να σηκωθώ από το κρεβάτι, λίγο πλασιμάω. Είναι βαρύ το πάπλωμα. Είναι πολύ βαρύ το πάπλωμα. Οπότε τι γίνεται. Επειδή έχει κρύο γενικά. Γενικά. Το πρωί δυσκολεύομαι να ξυπνήσω. Πάντα. Όλο τον χρόνο. Προχώρα, σταματάω. Οπότε τι γίνεται. Αφήνω το ξυπνητήρι μου κάπου μακριά. Δηλαδή αφήνω το κινητό μου, μάλλον στο κομοδίνο που είναι λίγο πιο μακριά ή στο γραφείο, γιατί δεν γίνεται. Το κάνω πραγματικά. Γιατί χτυπάει το ξυπνητήρι και σηκώνεσαι για να το πάρεις. Πολλές φορές το ακούω στον ύπνο μου, ονειρεύομαι και ακούω έναν ήχο από μακριά να έρχεται. Γιατί δεν το έχω δίπλα, παιδιά, έχει τύχει πολλές φορές να το κλείσω και να μην το έχω πάρει είδηση ποτέ. Οπότε τελικά δεν ξυπνάω ποτέ. Και πάλι καλά, δεν έχει συμβεί σε κακές περιπτώσεις που χρειαζόταν. Αλλά φαντάσου τώρα να έχει βάλει ξυπνητήρια 9, να ξυπνά 11 ξαφνικά και να μην ξέρει πώς έγινε. Οπότε όταν το έχω μακριά, κάποια στιγμή μετά από ώρα που χτυπάει, το ακούω. Ναι, μένει μόνο σου. Ναι. Να. Οπότε, ναι, αλλιώς θα ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Κάποιος θα με ξύπνα κι άλλος. Γιατί... Κάποιος θα. Ναι. Αλλά το ξυπνητήρι μακριά βολεύει πάρα πολύ. Εγώ πατάω το snooze στον ύπνο μου, οπότε δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ή μπορεί να πατήσω snooze συνειδητά και να πω εντάξει σε λίγο και εν τέλει να μην ξυπνάω. Οπότε το βάζω μια στάνταρ ώρα που λέω εκείνη την ώρα θα ξυπνήσω, πατάω και τελείωσε. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είπα ο Στέφανος ότι σηκώνεται. Το κλείνει και ξανακοιμάται. Ενώ το έχει μακριά. Όχι, κοιτά, από τη στιγμή που θα σηκωθώ από το κρεβάτι, εγώ που ξέρω τον εαυτό μου, τελείωσε, δεν πρόκειται. Εμένα, άμα μου το κάνεις αυτό, θα νευριάσω πάρα πολύ. Να το έχεις μακριά. Ναι, γιατί ρε φίλε, εντάξει. Καταρχάς, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, ο 8 και 10. Ο 7 και 50, 8, 8 και 5, 8 και 10, 8 και 4. Όχι, εγώ ξέρω ποιος τύπος είμαι, 8 και 10, 8 και 13 και τελείωσε. Δηλαδή δύο για τη σιγουριά, αλλά συνήθως το πρώτο έχω ξυπνήσει. Αλήθεια. Ναι. Αλλά γι' αυτό το έχω μακριά, γιατί αλλιώς τελείωσε. Είναι ανάμεσά μας αυτή. Ναι, αλλιώς. Μα και σου λέω ότι δυσκολεύομαι. Απλά επειδή ξέρω ότι δυσκολεύομαι, το βάζω μακριά που είναι σίγουρο ότι θα σηκωθώ. Δηλαδή, τι θα σηκωθώ, θα το κλείσω και θα την ξαναπέσω. Δεν θα ξαναπέσω στο κρεβάτι, δύσκολο. Να σου πω κάτι, ο καλύτερος ύπνος είναι αυτός που ξυπνάς από το ξυπνητήρι, το κλείνεις και ξανακοιμάσαι. Ναι, άμα δεν έχω κάτι να κάνω μετά. Ναι, προφανώς. Είναι όντως ο καλύτερος. Ύμνος. Είναι εκεί που είδες ότι κάτι ακυρώθηκε και λες, ξέρεις, τέλεια και ξαναπέφτεις. Όχι, και να μην ακυρώθηκε, πάλι καλύτερο θα είναι. Μάλλον όχι. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο στοίχημά μας, 50 ευρώ στοίχημα. Πήγαμε. Ποιος θα ισορροπήσει και κεντρικό να έχω τις αποδείξεις μου. Φου, σε παρακαλώ, Χριστέ μου. Για να δούμε. Ωραία. Αν, Κώστα, δεν τα καταφέρουμε, κόψε μας και φύγαμε σε Dynamite, εντάξει. Φύγαμε. Πάμε. Έλα. Ναι, έλα, ξεκίνα. Αλλά το έχω καταφέρει ήδη. Θέλω το 50 μου. Κοίτα να δεις. Εντάξει, δεν πάει πολύ άσχημα. Θέλω το 50 μου. Είσαι πολύ καλή τελικά. Μην πέσεις! Μην πέσεις! Εντάξει. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Σερία από πριν. Άνετη. Τόσο άνετη. Ποιος έχασε το στοίχημα τελικά? Δεν έχω χάσει το στοίχημα γιατί είπα κόψε μας. Το βλέπω. Και μετά. Και μετά το παράτε. Αυτό που κάνω τώρα και καμιά θερμίδα. Καλά θα ήταν. Μόνο έτσι, μόνο με την παλίτσα στην ισορροπία. Κράτα λίγο. Για πάμε. Και παρουσίασέ μας, παρακαλώ. Καλό. Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Τέλεια. Επιστρέψαμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής μας. Fit Me Up by Fila. Όπως βλέπετε, η Γεωργία δεν μπορεί να ισορροπήσει. Μπορώ. Καλή προσπάθεια. Μπορώ. Στην παρέα μας φυσικά είναι και η Fila, το cult brand από το 1911, το brand που δεν επιλέγουν μόνο καταξιωμένοι αθλητές, αλλά και οι fashion opinion leaders. Και φυσικά και εμείς φοράμε Fila και νιώθουμε iconic everywhere. Φυσικά. Τέλεια. Πάμε λοιπόν στους celebrity. Πω celebrity! Δεν φαντάζεσαι ποιον έχουμε. Για πες. Ποιος είναι ο ωραιότερος άντρας του πλανήτη? Έλα, πες. Ποιος είναι ο ωραιότερος άντρας του πλανήτη? Δεν είναι ο Brad Pitt. Είναι. Παρακαλώ να πέσει η φωτογραφία. Τι μου κάνεις τώρα, αυτό είναι. Αυτή η φωτογράφηση είναι από ένα περιοδικό που είχε μιλήσει για το χωρισμό του με την Αντζελίνα Τζολί και το θέμα με τον αλκοολισμό. Όλα τα ξέρεις, okay. Ναι, και όταν είχε βγει αυτή η συνέντευξη, έλεγα Brad Pitt, μην αγχώνεσαι για την Αντζελίνα, είμαι εγώ εδώ. καλή προσπάθεια, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Πώς θα γινότανε να επικοινωνήσω με τον Brad Pitt και να του πω είμαι ελεύθερη. Στείλτε ένα μήνυμα κι εσύ, μην κολώνεις σιγά. Έλα να ενώσουμε τις μοναξιές μας. Instagram λέει ο Καπερνάρος. Έχει ο Brad Pitt Instagram? Δεν θα έχει. Η Αντζελίνα δεν έχει πάντως. Δεν θα... Θα στείλω ή δώστε μου... Ναι, εύκολα βρίσκεις τηλεφωνάκι Brad Pitt. Τι να πω, παιδιά, συγγνώμη, μου μιλάνε λίγο από το κοντρόλ. Να πω, Brad Pitt, single κι εγώ. Άκου, είδα μια φωτογραφία που έλεγε μίλησα αγγλικά σε έναν πελάτη και το πτυχίο του proficiency δάκρυσε. Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Brad Pitt. Άκου τώρα. Ο Brad Pitt έχει κλείσει τα 57, αλλά παρεμένει το αδιαμφισβήτητο αντικείμενο του πόθου στο Hollywood. Αυτό το έγραψε η Παναγιώτα, το ενστερνίζω με 100%. 100%. Είναι αδιαμφισβήτητο αντικείμενο του πόθου μου. Μου. Δεν μπορεί, το βλέπετε η κοπέλα, δεν μπορεί να ηρεμήσει με τίποτα. Έχει πάθει σοκ. Έχω πάθει αλαλούμ, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Είναι ο ομορφότερος άντρας του πλανήτη. Είναι αυτός που έχει περάσει από το Hollywood. Το δέχομαι. Και όσο μεγαλώνει παραμένει εντάξει. Δεν συγκρίνεται κανένας μαζί του και δεν συγκρίνεται κανένας και με την Αντζελίνα Τζολί. Φυσικά καμία. Και στην ταινία Mr. and Mrs. Smith δηλαδή ήταν και οι δύο. Και ναι, εντάξει, άλλη φάση εκεί. Κάνει και ο Ορφέας. Όλο και το κοντρόλ μαζί. Εν τω μεταξύ, μας έχει βάλει μπιφάκι η Παναγιώτα εδώ, γιατί η διασημότητα που έχουμε αύριο συνδέεται, δημιουργεί ένα τρίγωνο. Οι περισσότεροι ελπίζω να το μαντέψατε. Για να δούμε αύριο. Λοιπόν, άκου τώρα. Τι κάνει ο ηθοποιός. Ο γενικός κανόνας που ακολουθεί αποτελείται από 1 ώρα τρέξιμο και 20 λεπτά ασκήσεων με βάρη και λάστιχα, 1 φορά το πρωί και 1 φορά το απόγευμα. Και εγώ θέλω εδώ να πω, Brad Pitt, δεν τα χρειάζεσαι. Και συνεχίζει. Okay. Λοιπόν, 3 φορές την εβδομάδα ανεβαίνει σε ένα ελλειπτικό μηχάνημα επί μισή ώρα. Ούτε αυτό σου χρειάζεται. 3 μήνες πριν. Να γίνει χάλια, να πλαναρεύσει τελείως, να μην κάνει τίποτα. 3 μήνες πριν τα γυρίσματα του Once Upon a Time in Hollywood, εξασκήθηκε λίγο πιο εντατικά σε κινήσεις γιόγκα με σκοπό να βελτιώσει κατακόρυφα την ευλογησία του σώματός του. Δηλαδή, φαντάσου πως ελύσσεται το άτομο. Τρέλα, έχει τρελαθεί. Λοιπόν, οπότε κάνει κάρντιο αρκετό. Το ελλειπτικό που είναι μισή ώρα, συν 20 λεπτά την ημέρα που κάνει 20 λεπτά το πρωί, 20 λεπτά το απόγευμα. Διπλές προπονήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μικρή η διάρκεια. Οπότε διατηρείται έτσι και κρατάει αυτό το σώμα που δεν είναι κάποιο φυσικ που θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Έχει πολύ να κάνει και με τη διατροφή που κάνει, αλλά γυμνάζεται πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι στα 57 του ξαφνικά ξύμνησε έτσι. Ναι, δεν τα ακούω καν αυτά που μου λες. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ο Θεός πήρε κάθε ωραίο συστατικό και το έβαλε έτσι και είπε θα φτιάξω τον Brad Pitt. Οπότε ό,τι και να κάνει, πιστεύεις θα ήταν έτσι? Δεν ξέρω, αλλά και με κυλίτσα και χοντρούλης πιστεύω ότι θα παρέμενε. Όχι, τώρα το χάλασε λίγο στο κεφάλι. Άκυρα. Εμένα αυτό που μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ό,τι και να κάνει, βλέπεις ότι. Π.χ. ήθελε να κάνει γιόγκα. Όχι, ναι, άλλο αυτό. Είναι ότι π.χ. γιόγκα ξαφνικά για να αποκτήσει πάρα πολύ ευλογησία. Αν συγκεντρωθεί και κάνει κάτι που θέλει και σ' αρέσει, κατευθείαν μπορεί να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει. Ουσιαστικά το μόνο που έχει να κάνει είναι να ξεκινήσει. Φανταζόμουν ότι θα ήταν πάντα ευλογιστό, ξεκίνησε να κάνει τη γιόγκα και όντω παίζει να βελτιώθηκε πάρα πολύ η ευλογησία του μόνο και μόνο για ένα ρόλο. Οπότε ο καθένα, αν θέλει κάτι να κάνει στην καθημερινότητά του, σε βλέπω, δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τον τελείως, με τίποτα. Ουσιαστικά μπορείς απλά να κάνεις κάτι καινούριο που σου αρέσει και να αρχίσεις να πηγαίνεις προς τα εκεί και να το προσαρμόσεις στο πρόγραμμά σου και να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Ναι, τώρα εμείς έχουμε βάλει τον Brad Pitt στη συζήτηση και εσύ συνεχίζεις τα δικά σου. Ναι, εντάξει, προσπαθώ να φύγω αλλού γιατί βλέπεις ότι μόνο με τη φάτσα του Brad Pitt δεν πάει πουθενά. Ποιος? Λοιπόν. Δεν μπορείς να έχεις τη φάτσα του Brad Pitt, τουλάχιστον πήγαινε να κάνεις κάτι για το σώμα. Άκου τι τρώει. Άκου τι τρώει και θα σου πω εγώ Brad Pitt ότι φτιάχνω φανταστικά μασουλάκια. Λοιπόν, τρώει μόνο άπαχες πρωτεΐνες. Κοτόπουλο, γαλοπούλα, τόνο και κάθε άλλου είδους ψαριού είναι το κλασικό καθημερινό μενού του ηθοποιού εδώ και πολλά χρόνια. Και εμένα μου αρέσει το σούσι, Brad. Θα τα βρείτε, μια χαρά. Όλα στεγνά, μια χαρά. Κομμένο το αλκοόλ, λέει, επειδή έχει περάσει το θέμα με τον αλκοολισμό που σου είπα και πριν. Είναι κομμένο πλέον το αλκοόλ. Οκ. Εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ το να μην πίνεις καθόλου και να το έχεις αποκλείσει. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ γι' αυτό στις θερμίδες που μπορείς να υπολογίσεις. Δεν το ακούς καν. Δεν το ακούς καν. Το βλέπω. Μπορούμε να ξαναβάλουμε τη φωτογραφία. Ναι. Άσε μόνο φάτσα, ξέρεις. Αγνώρισε το σώμα για λίγο, άσε μόνο φάτσα, έτσι αλλιώς. Να σου πω κάτι, ήταν και αυτή η πόζα εκεί με το πουκάμισο που το έπαιρνε ο αέρας και ήταν. Την ξανάβαλε. Δείτε εδώ ρε παιδιά, άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός. Ναι, μας βλέπουν να κλείνουμε έτσι, δεν θα ξαναφανούμε εμείς. Να σου πω, αυτό ήταν, κράτα τον. Να τρέξω πάνω στο monitor μπορώ. Παιδιά, εντάξει τώρα, ό,τι και να λέμε δεν υπερβάλλω καθόλου. Ό,τι είπα το εννοώ. Ό,τι είπα το εννοώ. Brad Pitt, βρες με, οκ. Είμαι ελεύθερη. Φύγα. Φύγαμε λοιπόν, αυτή ήταν η σημερινή μας εκπομπή. Κορίτσια, ξέρω ότι θα... Ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Εκεί, ναι, ξέρω. Έχετε όλες ξεσηκωθεί. Και τι να κάνω όμως, Brad Pitt είναι αυτός. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 1 η ώρα εδώ, στο Mad TV, Fit Me Up by Fila. Και σας έχουμε τους καλύτερους, το βλέπετε. Η Παναγιώτα είναι εδώ με ρημνά για μας. Μέχρι τότε, stay fit. Και αυτό. Γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους.